Έχει υπηρετήσει το άθλημα της κατασφαίρεσης που πολλά μπροστά. Έχω κάνει τον πρόλογο μου στην αρχή και έχω πει και αυτό το κομμάτι είναι ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ του συνδέσμου και τη κοσμοπία. Και ο καθένα από το κόστο των δικών του προσπαθούμε και οι δύο τουλάχιστον στα θέματα που μα αφορούν να κάνουμε το καλύτερο που το γενικό όφελο θα είναι πάντοτε η καλαθόσφαιρα. Αν η καλαθόσφαιρα πηγαίνει καλά, όλοι μα θα είμαστε καλά. Το σημερινό σεμινάριο γίνεται πάντοτε με την δική μα. Λέγοντας ζητούμε και γίνεται πάντοτε κάτω από την αιγίδα της Ομοσπονδίας. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο μου στον Δαβίδ Γεωλόγια και να κάνουμε και τις απονομήσεις στους ομιλητές, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε σε κάθε σεμινάριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Είναι με ιδιαίτερη χαρά για ακόμα μια χρονιά που βρίσκω κοντά σας σε ένα ακόμη σεμινάριο με τους συνδέσμους μου. Οφείλω να ομολογήσω ότι τα άλματα πρόοδου που κάνετε όλοι σας στην συνοχιζόμενη εκπαίδευση σας, είτε σε ατομικών επιπέδων, είτε διαμέσου του συνδέσμου, πλέον τα αποτελέσματα είναι εμφανή και στο παρκέ. Δεν είναι τυχαίων που σχεδόν όλες οι ομάδες με τον άρθρο και τον τρόπο έρχονται κοντά σας για να αναλάβετε τις τύχες των ομάδων τους, ιδιαίτερα βλέπουμε και την πρώτη κατηγορία. Θα μου πείτε εντάξει, είναι πίεση λόγω και του οικονομικού, αλλά θεωρώ ότι το οικονομικό είναι δευτερεύον. Αν δεν εμπιστεύονταν τις δικές σας τις ικανότητες, δεν θα έρχονταν κοντά σας. Πιστέψτε με, διότι όπως είμαι και ο πρόεδρος, έχω περάσει και εγώ από μεγάλους σωματείων, που η πίεση είναι αφάνταστη. Όταν αν δεν έχεις εμπιστοσύνη στον άνθρωπο τον οποίο θα βγει μπροστά, θα σταθεί σε οποιαδήποτε άλλη λύση και το οικονομικό, θα βρει τον τρόπο, θα στηριχθεί από κάπου αλλού και να φέρει έναν προγραμματισμό που εσύ θεωρείς ότι είναι καλύτερο. Για εμάς ως Κυπριακή Ομοσπονδία, καλωσφαίρεση, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτά τα σεμινάρια να τα παρακολουθείτε. Όπως έχει πει ο φίλος ο πρόεδρος, τα τελευταία χρόνια υπάρχει άψογη συνεργασία μεταξύ μας. Προσπαθούμε και εμείς με την πλευρά μας να χρηματοδοτούμε τον σύνδεσμο με το ώστε να μπορεί να σας συμμορφώνει. Η ανταλλαγή απόψεων, η ανταλλαγή γνώσεων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε και στον επιχειρηματικό τομέα. Ότι όταν γίνεται ανταλλαγή απόψεων, όταν υπάρχει κριτική άποψη, όταν υπάρχει θετική άποψη, το αποτέλεσμα πάντα είναι για το καλό. Και είναι για να παίρνουμε το άθλημα μπροστά. Θεωρώ ότι όσοι βρίσκεστε σε αυτήν την αίθουσα, ακόμα και άλλοι προμονητές που δεν μπορούσαν να έρθουν εδώ, αγαπάτε το άθλημα, το έχετε αποδείξει. Η κριτική σας όλων είναι γιατί θεωρείτε και βλέπετε το άθλημα από μια άλλη οπτική σκοπιά, που δεν βλέπουν ούτε οι παράγοντες, αλλά ούτε και εμείς που βρίσκομαστε στην Ομοσπονδία. Αυτό που τονίζω εγώ είναι ότι εμείς δεν κατέχουμε προπονητικά και τεχνικά το αθλήμα, εμείς είμαστε τεχνοκράτες, αυτή είναι η δουλειά μας, να καθορίζουμε πολιτική. Την πολιτική του αθλήματος και του τρόπου προπονητικής την καθορίζετε εσείς. Οπότε εμείς σαν Ομοσπονδία θα είμαστε δίπλα σας. Σίγουρα, Πρόεδρε, οι διαφωνίες υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν γιατί είμαστε ανθρώποι με διαφορετικές απόψεις και διαφορετικά κριτήρια. Ακριβώς. Αυτό που ζητώ από εσάς είναι να στηρίζετε το σύνδεσμο σας, διότι καταβάλουν άγνωστες προσπάθειες για να σας προσφέρουν αυτά που σας προσφέρουν. Και τελειώνοντας, να μην σας κρατώ, γιατί ξέρω και οι ώρες σας είναι πολύ περιορισμένες. Είναι υπόσχεση και στον καθένα σας προσωπικά ό,τι χρειάζεστε από την Ομοσπονδία. Νομίζω και η λειτουργία της Ομοσπονδίας είναι πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουν σε οτιδήποτε θέλετε, αλλά και εμάς. Τα τηλέφωνα μας τα ξέρετε, ό,τι χρειάζεστε μπορείτε να μας κάνετε ένα τηλέφωνο για να ανταλλάξουν την οποιαδήποτε άποψη θέλετε για το καλό, όποιον εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε να προσθέσουμε σε αυτόν τον οικοδόμημα που λέγεται Κυπριακή Κάμπος. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια στις εργασίες του. Να κάνω τις απονομές, Νίκο, Ελλάδα, πολύ καλή σας, σε παρακαλώ, το μηχανισμό της Ελληνής. Να με θυμίσετε πριν τελειώσω, η αξιέδη πως τώρα μες τα καλά, είστε πρόγραμμα. Ναι, ναι, το κοιτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πούμε ότι ήταν η επιτυχία του συνδέσμου μας. Όταν παλιά γίνονταν τα σεμινάρια, δεν έρχονταν να μιλήσει Κυπρέος ή να παρουσιάσει Κυπρέος ή να συμμετέχει Κυπρέος στα σεμινάρια. Και τη στιγμή που οι Κύπροι προπονητές έχουν εκπαιδευτεί κατέχουν διπλώματα στο ανώτατο επίπεδο που υπάρχουν και κατέχουν οι άλλοι συνάδελφοι προπονητές στο εξωτερικό, θεωρώ ότι ήταν ζημιογόνο προς το Κύπριο προπονητή να του στερούμε το δικαίωμα ή την ευκαιρία να μπορεί να παρουσιάσει και εκείνος κάτι καλό. Τούτο ήταν ένα κέρδος το οποίο πετύχαμε εμείς σαν σύνδεσμος και το βλέπουμε ότι διαχρονικά τα τελευταία 8 χρόνια σε κάθε σεμινάριο έχουμε έναν ή δύο άτομα τα οποία θα διδάξουν. Πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια του χρόνου θα δοθεί ευκαιρία και σε άτομα τα οποία δεν έχουν καλεστεί να καλεστούν να πούν και την δική του άποψη σε οποιαδήποτε θέμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και από μένα, κότσες. Εγώ σήμερα θα σας παρουσιάσω το δικό μου πρόγραμμα, το Adobe Premiere, κάτι διαφορετικό από αυτό που σας έδειξε ο Νίκος. Να ξεκινήσουμε λίγο. Ετοίμασα δύο μικρά βίντεο, ένα για τα plays του αντιπάλου στην επίθεση, πώς τα φτιάχνουμε, και έναν after game, το feedback του οργανωμένου μας είναι ο Νίκος. Απλά να σας δείξω λίγο τη φιλοσοφία και τη λογική που δουλεύω εγώ στον Κεραυνό και να το συζητήσουμε, ότι απορίες έχετε να τις συζητήσουμε και μετά να πάμε να δούμε λίγο πώς πάμε με το πρόγραμμα. Να δούμε λίγο τα plays. Εγώ από ένα παιχνίδι του Αποέλ πέρσι, απλά για να είμαστε, γνώστες, ενώ την ομάδα και τους παίχτες που θα βλέπετε. Έτσι ξεκινάει η παρουσίαση προς τους παίχτες μας πριν από το παιχνίδι. Είπαμε με τον Νίκο πριν, η φιλοσοφία του κάθε προπονητή θα το δείξει Δευτέρα, θα το δείξει Τρίτη, θα το δείξει Τετάρτη. Το μόνο σίγουρο είναι στην αρχή της εβδομάδας, πάνω σε έναν χαρτί ο προπονητής, ο head coach πρέπει να έχει τα plays του αντιπάλου για να ξέρει πώς να προετοιμαστεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στην προπόνηση. Το βίντεο που έφτιαξα είναι αρκετά μικρό. Έβαλα περίπου 2 φάσεις από κάθε play. Συνήθως βάζω 3. Δεν τα έβαλα όλα τα play στα περσινά. Έφτανα το περίπου 1 τετράλεπτο, 5 λεπτά για να μην φάμε και πάρα πολύ χρόνο. Νομίζω δεν έχει νόημα. Αν θα δείξουμε 5, αν θα δείξουμε 10 play. Απλά για να δείτε λίγο τη διαδικασία πώς ξεκινά. Πάντα ονομάζουμε το όνομα του plays πάντα στην αρχή του site. Σε μια μικρή παρέθεση με 2 λέξεις, 3 τα χαρακτηριστικά του τι θα δούμε. Και στην γωνία πάνω από τα βίντεο που είδαμε πόσες φορές το παίξαν και πόσες φορές είχαν επιτυχία. 5 στις 12. Το βρήκαμε 12 φορές από τα βίντεο που είχα να δείξω. Τα 5 φορές ήταν επιτυχημένο, δηλαδή βάλαν καλάθι. Είχα προπονητή που ήθελε να βάζει και πόσους πόντους. Δηλαδή ήταν τίποτα, ήταν τρίποτα, να παίρναν πολλές. Εντάξει, εγώ σας δείχνω τώρα πώς δουλεύουμε φέτος. 5 στα 12 δηλαδή από τα βίντεο που έδειξα. 5 φορές ήταν επιτυχημένο στις 12 φορές που το δείξαμε. Κάτι άλλο που ξέχασα να πω. Πώς μπαίνουν τα plays. Εγώ είχα προπονητή που δούλευα μαζί μου και ήθελα να ξεκινούμε. One side, one down, two side, two down. Φέτος πώς βλέπουν και συμφωνώ σε τούτο, βάζουμε πρώτα τα plays που παίζουν περισσότερες φορές. Και να βρούμε περισσότερες φορές μπροστά μας. Δηλαδή το two side παίζουν το 12 φορές, άρα να το βάλουμε πρώτο. Το one μπορεί να το παίζουν 3 φορές, πιθανόν να το βάλουμε τελευταίο. Άρα αυτή είναι η σειρά που παίρνουν τα βίντεο που θα δούμε αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η εικόνα. Εκείνο που δείχναμε δηλαδή μέχρι τώρα βγαίνει από diamond, περνάει την μπάλα μέσα στο ψηλό και από εκεί δημιουργεί το Αποέλ μια συνθήκη να παίξει ένας εναντίον ενός ή κάτι άλλο, οτιδήποτε άλλο να παίξει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Προσπαθώ συνήθως στα 3 βίντεο που βάζω, γιατί δεν βάζω 2, βάζω 3 βίντεο, να είναι πάντα 3 διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή είδατε τώρα αν έπαιξε ο ψηλός μέσα, το δεύτερο είχε kick out pass, αν είχε try και πήγαν προς το καλάθι. Προσπαθώ να δείχνω δηλαδή διάφορες παραλλαγές μέσα από το ίδιο play πώς θα παίξουν, οι αντιπάλοι. Πάμε και ο κάτω for side, από τον diamond πάλι πάει σε side pick and roll. 4 φορές εύστοχες στα 10 που το βρήκαμε στα βίντεο που βλέπαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι κατά τη διάρκεια που δείχνουμε τα βίντεο, ο προπονητής ή ο assistant coach μιλά τι θα παίξει, πώς θα παίξουμε τα plays με τον τρόπο. Παράδειγμα, να έχουμε το 3 down, είναι πώς θα βγει το 3, 4 στις 9 φορές. Άρα, κατά τη διάρκεια που δείχνουμε το plays, ξεκινάει ο προπονητής και μιλά. Σε αυτό το screen, περνούμε που πάνω, περνούμε που κάτω, αλλάζουμε. Εξαρτάται με την τακτική που έχει. Μετά, στο side pick and roll παίζουμε side, παίζουμε κανονική άμυνα. Τι τακτική έχουμε στο παιχνίδι μας. Μετά εδώ έχουμε τούτο πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Θα πάμε σε παγίδα, δεν θα πάμε. Άρα κατά τη διάρκεια που βλέπουν οι παίχτες τα plays την ίδια ώρα έχουν πληροφορίες στο τι πρέπει να κάνουμε ώστε να τα αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα έχουν ξέροντα από πριν που του τα κάνουμε παρουσιάσει στο βίντεο room χωρίς να τα βλέπουν σε εικόνα, πώς θα παίξουμε σε κάθε plays. Σίγουρα και μέσα στο γήπεδο, αλλά τα ιδιάρκεια που τα βλέπουν σε εικόνα, εμείς τους μιλούμε συνέχεια. Εδώ παίζουμε έτσι, εδώ παίζουμε έτσι, αυτό κάνουμε δανέ. Για να είναι έτοιμοι όταν θα μπουν στο γήπεδο να ξέρουν ακριβώς πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Το ίδιο plays με διαφορετικό τρόπο post. Free side back pick and roll. Πάλι εδώ μιλούμε, backspin, περνούμε δαμέ, εδώ παίζουμε deny σε το screen, αλλάζουμε ένα, αλλάζουμε, περνούμε από πάνω, deny του την πάσα, μέσα. Εξαρτάται τι φιλοσοφία έχουμε και τι αντιμετώπιση έχουμε να κάνουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τη συγκεκριμένη μέρα. Πάντα οι παίκτες πρέπει να ακούν συνέχεια. Είμαι της άποψης και θεωρώ οι περισσότεροι προπονητές, η επαναλαμβανόμενη μέθοδος είναι η μέθοδος που όσο αφιερώνει ο παίκτης, κάποια στιγμή, άμα τα πει συνέχεια, κάτι να μείνει στο μυαλό του. Πάμε παρακάτω. Α, sorry, τα μαλάθος. One. Like our thumb up. Πολλές φορές για οικονομία χρόνου και εμπολά πιο εύκολο το συγκεκριμένο play είναι ακριβώς το ίδιο με το δικό μας το thumb up. Άρα θα κάτσω να του πω έτσι, να του πω σαν το δικό μας thumb up είναι πιο εύκολο να το θυμάται. Και με η ίδια διαδικασία προχωρούμε, πώς θα παίξουμε στα play και δείχνουμε παρουσίαση τι κάνουμε σε κάθε σημείο. Τελειώνουμε baseline sideline, δεν υπάρχει λόγος να σας ζαλίζω ή να σας κουράζω περισσότερο. Τελειώνουμε με baseline sideline, όσα baseline και όσα sideline έχει η κάθε ομάδα, για να τα δείξουμε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Τώρα, υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες με προπονητές που έχω δουλέψει. Έχω προπονητές που θέλαν να έχουμε ό,τι πλεζίβραμε, να τα έχουμε πάνω σε ένα βίντεο, να τα παρουσιάσουμε, να τα δείχνουμε, να ξέρουμε τα play call. Μπορεί να δείχναμε και 20 και 30 plays σε κάθε παιχνίδι, πριν από κάθε παιχνίδι. Δούλεψαν προπονητές που ήθελαν. Και άλλα 65 σημαντικά που παίζουν, δείξε εδώ. Και δούλεψαν προπονητές που βάλαμε 8 με 10 plays που παίζει κάθε ομάδα. Τούτο είναι ακριβώς εξαρτάται από τον προπονητή, το τι θέλει να δείξει και τι τον ενδιαφέρει, πόσο χρόνο θέλει να αναλώσει σε αυτό το πράγμα. Και τούτο είναι μια φιλοσοφία που να τη χτίσει ο head coach, όχι εμείς, εσείς που σαν βοηθοί προπονητές, ή αν θα το κάνετε σαν πρώτοι προπονητές, εξαρτάται εσείς τι θέλετε να δείξετε. Υπάρχουν πάρα πολλές φιλοσοφίες. Εδώ που λέγαμε και πριν ο coach τον Νίκο, ότι στο scouting, στο βίντεο, δεν υπάρχει πρωτόκολλο, δεν έχει 1, 2, 3. Έχει κάποια σημαντικά πράγματα που μπαίνουν, αλλά από εκεί πέρα το χτίζει ο head coach πώς θέλει να το κάνει το πράγμα. Εσύ από την πείρα σου? Εγώ από την πείρα μου, καλή ερώτηση. Είμαι 5-6 χρόνια στον Κεραυνό, έχω 6 διαφορετικές αντιμετωπίσεις να μου δείχνουν. Έχω καταλήξει στο ότι σίγουρα δεν θα δείχνω. Σίγουρα δεν θα ήθελα ποτέ να δείχνω όλα τα plays, δεν υπάρχει λόγο να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι το που έκανε ο Κόνος Κουρτόπουλος που μου λέγε σε χώρες μου 6-7 plays που παίζουν πολλά, θα τα δείξω με 3 φορές. Ο Κόνος Λαμπρίας που ήμασταν τώρα φέτος, και πάλι είναι αρκετά κοντά στη δική μου λογική, δεν πιθανόν να το κάνω κι εγώ. Ο Κόνος που θεωρεί ότι έχουμε τους κανόνες μας πώς παίζουμε baseline screen, έχουμε τους κανόνες μας στα pick and roll, έχουμε τους κανόνες μας σε όλα, ξέρουν οι παίκτες τι να κάνουν. Τώρα, αν το φωνάζει 2 και παίζει σε baseline screen, αν το φωνάζει 4 και παίζει σε baseline screen, έτσι χάθηκε ο κόσμος, ναι, είμαστε τόσο κάθετοι σε αυτό το κομμάτι. Δείχνουμε κάποια πλέτα, αλλά δεν δίνουμε τόσο πολύ σημασία. Περισσότερον τώρα, εγώ που είμαι πιο έτοιμος στα πλαίσια, ώστε με το που φωνάζει 2, εγώ έχω επικοινωνία με τους παίκτες, αν με πώς παίξε μπροστά, παίξε πίσω, έχουμε παγίδα, αλλάζουμε στο το screen, δηλαδή παραπάνω, με τη δική μου ανατροφοδότηση που πάει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το είναι που παίζει η αντίπαλη ομάδα. Δείχνουμε τα live, δίνουμε τόσο πολύ σημασία φέτος. Εγώ θεωρώ ότι η δική μου προσωπική άποψη, δηλαδή θα έκανα εγώ αν ήμουν προπονητής τώρα, ήταν να ξεχωρίζω τα 4-5-6 plays σημαντικά που παίζουν, που δημιουργούν πρόβλημα στον αντίπαλο να δείξω εκείνα, όχι ούλα. Τούτο είναι για την επίθεση στα plays. Τώρα, για την επίθεση του αντιπάλου, τούτο είναι το τελευταίο που δείχνουμε. Τούτο που σας λέω μόλις τώρα, το τελευταίο πράγμα που δείχνουμε, να δείξουμε τι παίζουν στα pick and roll, να δείξουμε πώς παίζουν στα post, να δείξουμε πώς παίζουν στα cross screen, ποια είναι η φιλοσοφία τους στην επίθεση, αν χτυπούν το transition, αν παίζουν στο transition με early pick, αν παίζουν στο transition με early post, τούτα όλα να τα κάνουμε βίντεο για να τα δείξουμε. Απλά εγώ παρουσίασα τα plays που είναι τα πιο γνωστά για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το κομμάτι της εικόνας. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι και δείχνουμε 10 λεπτά plays και μάλλον και παίζουμε. Δείχνουμε ολόκληρη ανάλυση ολόκληρου του παιχνιδιού, step by step, το τι κάνει ο αντίπαλος μας. Έχουμε απορίες σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Θυμάσαι ένα άλλο μικρό βίντεο το feedback που ονομάζει ο Νίκος, εμείς το λέμε after game video. Εμείς πάντα κάνουμε μετά το παιχνίδι, την επόμενη μέρα, την επόμενη προπόνηση, μετά το παιχνίδι, και εντούτοις που σας είπε ο Νίκος ότι ο βοηθός ποτέ δεν ξεκουράζεται. Δηλαδή παίζει Σάββατο, Κυριακή, Χιλοπόλα, Κυριακή να ετοιμάσει το παιχνίδι, το οποίο τη Δευτέρα να πρέπει να δουν οι παίχτες. Ετοιμάσουμε ένα βίντεο την επίθεση και την άμυνα μας. Τι έκαναμε. Εγώ έβαλα σας ένα ενδεικτικό στην άμυνα κάποια κομμάτια. Για να καταλάβετε περίπου πώς κινούμαστε και τι κάνουμε. Από ένα παιχνίδι φετινό μας με τα ΠΟΕΛ, πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, προς τα τελευταία παιχνίδια. Για να δούμε λίγο πώς προσεγγίζουμε το βίντεο μετά το παιχνίδι. Εμείς δεν θέλουμε να δείξουμε στους παίκτες κάποια πράγματα που έκαναν καλά. Είναι σε κάθε παιχνίδι τα ίδια πράγματα που έκαναν καλά, άρα κάθε φορά είναι διαφορετικό το βίντεο και η προσέγγιση του παιχνιδιού. Εμείς ξεκινήσαμε να τους δείξουμε ότι την μπάλα δεν την πιέζαμε. Χαρακτηριστικό της ομάδας μας φέτος είναι να πιέσουμε την μπάλα από ψηλά. Full court press, ο point guard, κάτι το οποίο δεν έκαναμε καλά με το ΑΠΟΕΛ. Έπρεπε να τους δείξουμε φάσεις. Ο παίκτης μας είναι ένα μέτρο πίσω, ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ βλέπει ολόκληρη την επίθεση, μπορεί να διαβάσει που είναι οι συμπαίκτες του, μπορεί να διαβάσει που έχει μίσμα και μπορεί να το παίξει. Τούτη δεν είναι η άμυνα του Κεραυνού φέτος. Άρα έπρεπε να τους το δείξουμε στη σελίδα να το διορθώσουμε. Βάλαμε τους 3-4 φάσεις και προσπάθησα να μπει τα διαφορετικός αμυντικός. Πάνω στην μπάλα, βλέπουμε να μην τον παίχνει το ΑΠΟΕΛ, έχει ένα μέτρο απόσταση, εύκολη πρώτη πάσα, τούτη δεν είναι η άμυνα του Κεραυνού. Το ίδιο και δαμέ. Προσπάθησα να τους δείξω 3-4 φάσεις, εμίκρα να το πείτε πολλές παραπάνω που τους έδειξα, απλά για να συντομεύουμε εμείς να μην προσπάθησα εμίκρα λίγο το βίντεο. Και πάντα τελειώνουμε με μια φάση το τι έπρεπε να κάνουμε. Πάντα δείχνουμε τους τι έκαναμε καλά και πάντα μετά βρίσκουμε πάντα μια φάση μέσα από το παιχνίδι το τι έκαναμε καλά. Και όταν δεν μπορεί να συγκρίνουμε ότι η άμυνα ήταν η ίδια με την προηγούμενη. Είναι επαφή με το στήθος, ο παίκτης δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι του για να διαβάσει που είναι η άμυνα. Προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από την άμυνα. Δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι του να διαβάσει που είναι το μίσμα και θέλει να παίξει η επίθεση του. Και τούτη είναι μια πολλά διαφορετική άμυνα σε σχέση με εκείνη που παίζαμε κατά τη διάρκεια των πρώτων βίντεο που σας έδειξα. Άρα αμέσως περνά το μήνυμα ότι δεν ήμασταν καλοί, γιατί οι κανόνες μας εν τούτοι, έτσι έπρεπε να παίξουν. Denied. Παίζουμε denied όλες τις πρώτες πάσες. Είναι η φιλοσοφία μας στην άμυνα, όλες οι πρώτες πάσες denied. Και δείχνουμε σε ένα βίντεο από το ίδιο παιχνίδι, εδώ το 4 μας. Και ο μέτρα πίσω του δεν είναι denied, δεν είναι η άμυνα μας. Μόνο στο 5 αφήνουμε την πάσα ελεύθερη. Handoff με τον guard. Περνάει από πίσω του, τι είναι η άμυνα μας. Λάθος άμυνα, παρουσιάζουμε τους την. Και όταν παρουσιάζουμε τους, κάνουμε τους αυστηρή παρατήρηση μετά από το παιχνίδι. Ξανά πάσα πρώτη πάσα στο 4 μας, είναι denied. Ξαναδείχνουμε τα μεν πάσα στον guard. Δεν έχει denied, πάσα στο 4 δεν είναι denied. Πάει σε layup. Εδώ, handoff με τον guard, είναι denied. Περνά μέσα. Οτιδήποτε, βήματα είναι στη σημασία, εμείς δεν παίξαμε λάθος άμυνα. Το ίδιο και δαμέ, handoff δεν ήταν denied, ο παίκτης επέρασε να πω που ήθελε. Κάνουμε παρατηρήσεις ονομαστικά σε κάθε παίκτη, ο καθένας έχει τις αρμοδιότητες του, ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του, πρέπει να παίξει την άμυνα που έχει κανόνες η ομάδα μας. Πάμε όμως πάντα να δείξουμε κάτι που έπρεπε να κάνουμε. Ακριβώς η ίδια φάση, τα ίδια πλαίσια του από εδώ βγαίνει ο Ρος, του και μια άμυνα που έζαμε πριν, denied ψηλά, ευκάλα εντός στο κέντρο του γηπέδου για πιάνει μπάλα. Η επόμενη φάση πάει να πιάσει denied στη γωνία. Ένεση. Πάει απέναντι το ίδιο. Δηλαδή, δείχνουν τους μια-δυο φάσεις, δεν χρειάζεται πολλά. Τα καλά δεν χρειάζονται να πάρα πολλά. Απλά για να καταλάβουν τι έπρεπε να κάνουν πριν και τι έκαναν λάθος. One on one. Άμυνα από την κορυφή. Ήμασταν πάρα πολύ κακοί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Επερνούσαν μας συνέχεια από την κορυφή και επιτίθονταν. Είτε με πάσες και καρφώματα, είτε τελειώναν στο καλάθι. Πράγματα που πρέπει να δουν οι παίκτες τούτα, γιατί είναι πράγματα που κάνουν καλά στην ομάδα. Να πείτε το 5 με το 3, αλλά το 5 μας είναι καλό να μην δει το στενάς. Ένας έπρεπε να μαρκάρει την μπάλα πάνω. Το ίδιο και ήταν πολλά εύκολα. Περνά μέσα, πάσα κάρφωμα. Άμυνα ένας εναντίον ενός, ήμασταν τραγικοί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην προηγούμενη επίθεση ήταν και οφείλεται και αυτό που δωράφηκε. Κάπως έτσι ήταν και το ένας εναντίον ενός, δεν έβαλα φάσεις καλές, γιατί πραγματικά δεν έβαλα μια καλή φάση στο ένας εναντίον ενός στο συγκεκριμένο παιχνίδι και τούτο δεν τονίσαμε γουστό. Hands on the ball. Στην άμυνα που παίζουμε πάντα θέλουμε χέρια στην μπάλα. Όλες οι πρώτες πάσες πρέπει να έχει χέρια στην μπάλα, να δυσκολεύουμε τις πρώτες πάσες. Κάτι που δεν κάναμε καθόλου καλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Βλέπετε τα χέρια του Αμερικάνου που μαρκάρει την μπάλα είναι κατεβασμένα κάτω. Εύκολη η πρώτη πάσα. Εύκολη πάσα στο low post, χωρίς χέρια. Τονίζουμε τους χαρακτηριστικών της άμυνας μας. Το είδαμε και τα μέρη. Πάσα. Είδε τα χέρια του Αμερικάνου, τίποτα ζαμέ. Παθητικός, περνάει μπάλα μέσα. Τα χέρια του πρέπει να περνάνε στην μπάλα να δυσκολεύσουν την πρώτη πάσα. Το ίδιο και τα μέρη. Σε όλες τις overload passes, τα χέρια των παιχτών πρέπει να είναι στην μπάλα. Τα χέρια του παίκτη μας τώρα είναι κάτω. Και όταν πηγαίνει η πάσα, τα χέρια του παίκτη μας είναι κάτω. Ενώ τα χέρια του πρέπει να πάνω στην μπάλα. Πρέπει να τα δουν, πρέπει να τα διορθώσουν. Να δούμε τη διαφορά τα μέσα να πήγαινε τρόπο με τον ίδιο παίκτη των τελευταίων που κάναμε λάθος, που έβαλε τα χέρια του στην μπάλα. Μια καλή άμυνα, πάει να βασάρει, απλώνει το χέρι και κλέψανε την μπάλα. Έτσι πρέπει να είναι η άμυνα μας. Πρέπει να τα δουν και να τους κάνουν παρατηρήσεις σε κάθε κομμάτι. Επιάμε στον defense transition. Πώς είναι μετά από shoot. Πώς είναι το αμυντικό μας transition μετά από χαμένη επίθεση δική μας ή από rebound του απόλυτου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τραγική. Τραγική. Έχουμε κανόνα να επιστρέφουν πίσω εκτός που το 5 που μένει στο επιθετικό rebound. Είμαστε και 4 κάτω και θεωρούμε τα αστέρια και τρώνε κάτω φιλιασμό. Έχουμε 3 παίχτες, το νούμερο 10. Πάνε πλάγια βήματα. Ο ψηλός μας πίσω, ο κράτας πίσω, και από ένα ψηλό πίσω. Το παιχνίδι είναι 4 αντίον 1. Τραγική άμυνα. Ήταν μια καλή άμυνα, σταματήσει να γίνει φάουλ. Και μετά από καλάθι μένουν 6 δευτερόλεπτα. Είναι κάτι που πρέπει να τονίζουμε στους παίκτες. Τρώμε καλάθι να τελειώσει τον ύπνο 6 δευτερόλεπτα. Έχουμε βάλει βίντεο και ξέρουμε ότι ο Αμερικανός τα βολεύει πάρα πολύ καλά και πολλά ψηλό το ποσοστό του. Σε τελευταία σου, τελευταίων δευτερολέπτων, μαζί μας έβαλε 3 στο τελευταίο παιχνίδι, όταν έλειγε ο χρόνος. Και σε προηγούμενα παιχνίδια, όταν έλειγε ο χρόνος, buzzer beater όπως το ονομάζουμε, έβαλε μας πάρα πολλά. Ξέρουν οι συμπαίκτες μας ότι ο συγκεκριμένος παίκτης σε πάρα πολλά καλά στο κομμάτι, αφήνουμε τον μόνο του. Αφήνουμε τον να πάρει την μπάλα, να παίξει και να μας βάλει καλά θέματα στην μούρη μας. Ούτε πράγμα που πρέπει να βλέπουν συνέχεια οι παίκτες και να τους κάνουν παρατηρήσεις για να τα διορθώνουν. Ακόμα ένα αρνητικό κομμάτι και τελειώνει να μην σας κουράζω, το fancy prima. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι πιάσαμε αρκετά με επιθετικά rebound. Πρέπει να τα δούμε. Εδώ έχει 3 συνεχόμενα στην ίδια φάση. Ωραία. Και τελειώνουμε με την pick and roll άμυνα. Όπως είπε και ο coach Νίκος πριν, που το έκαμε παρατηρήσει ο Κακιούζης, και πραγματικά δεν σημαίνει ότι κάνουμε το coach για τα βίντεο που να δείξουμε, πάντα και εμείς τελειώνουμε με κάτι καλό. Πάντα, ό,τι και να γίνει, είναι η ομάδα σου, σίγουρα είναι να τους κάνεις παρατηρήσεις, σίγουρα είναι να τους μιλήσεις άσχημα, σίγουρα είναι να τους δείξεις τα λάθη τους, αλλά σίγουρα οι παίκτες σου πρέπει να τους επενέσεις για να κάνουν καλά και πρέπει να ετοιμάσεις για το επόμενο παιχνίδι. Και εμείς πάντα έτσι τελειώνουμε την παρουσίαση των βίντεο μας, δείχνουμε τους σίγουρα τα λάθη μας. Και δείχνουν τους έναν καλό που πρέπει να κάνουν για να καταλάβουν τη διαφορά, αλλά πάντα το τελευταίο κλιπ πρέπει να είναι κάτι καλό που κάνουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και πήγαινε το λάμινα μας στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ήταν αρκετά καλή, και με τούτη τελειώσαμε το βίντεο τη συγκεκριμένη μέρα. Βοήθεια στο rotation, επίενο παίχτης, μια χαρά, έκαμε foul, ok, ήταν καλή, πήγαινε το λάμινα. Κατά μέρη στείλαμε του side, επίαμε στο rotation, έφυγε, πήγε στη γωνία, δεν ήβραν τίποτε. Μια πολλά καλή, πήγαινε το λάμινα, εσύ φτάνει στο 24. Απλά για να καταλάβουν ότι οι παίχτες δεν προσπαθούν, ναι μεν είχαν κάποιες κακές στιγμές στο παιχνίδι, αλλά σίγουρα πολλά καλό rotation στη γωνία να οδηγήσει τον κάτω, ετέλειωσαν ο χρόνος, επέταξαν την μπάλα στο 24. Αυτά με το βίντεο. Τούτο είναι ένα κομμάτι βίντεο που δείχνουμε για την άμυνα μας μετά το παιχνίδι. Έχουμε ακριβώς το ίδιο βίντεο που δείχνουμε για την επίθεση μας. Έβγαλα κάποια πράγματα έξω, κάποια πράγματα τακτικής που κάνουμε νωρίς που να τα λέγαμε. Δεν υπήρχε νόημα να καταλάβετε πού δίνουμε βοήθεια, γιατί δεν βοηθήσει ο ένας, γιατί δεν βοηθήσει ο άλλος. Έβαλα σας τα τελείως γενικά για να καταλάβετε πώς δουλεύουμε και με ποιον τρόπο να αντιμετωπίζουμε ένα βίντεο μετά το παιχνίδι. Κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα στην επίθεση μας. Τι δεν κάναμε καλά, και τι έκαναμε καλά που χτυπήσαμε, που θέλαμε να χτυπήσουμε. Και πώς έπιαν τα plays μας, αν έπιαν σωστά, αν έπιαν καλά, αν είχαμε έξτρα βάσεις, τούτα ούλα. Και παρουσιάζαμε τα στους παίκτες πριν την πρώτη προπόνηση της εβδομάδας, μετά από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε. Το γίνεται συνήθως πάντα, ακόμα και τα εύκολα παιχνίδια που κερδίσουμε εύκολα, έχεις να κερδίσεις πολύ ζουμί σε λάθη αλλά και σε σωστά. Και εν τω που έλεγε ο coach, εμείς προσπαθούμε να κρατούμε μια ρουτίνα στην ομάδα, η οποία είτε παίζουμε μια ομάδα που εντέρπει, είτε παίζουμε ακόμα και το ράφι, είμαστε έτσι αλλιώς πρώτοι. Και τα παιχνίδια είναι διάφορα συσταγωγικά, ή τα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Τα ίδια βίντεο after game, εξής έπαιξαμε έναν αγώνα και σήμερα προέρχεται στο παιχνίδι. Και να πρέπει να δείξω κάτι αύριο που παίξαμε ακόμα και μητσί, που πιάσαν 20-25 λεπτά πρόσφυγμα και που ξαναπαίξαν, να πρέπει να δείξουμε 5 πράγματα. Το μέλλον της ομάδας. Δεν μπορούμε να περάσουμε το παιχνίδι απαρατήρητο επειδή ένα παιχνίδι που κερδίσαν 40 πόντους και ο Απόλλωνας δεν παίζει χωρίς ξένους. Μετά να πούνε οι παίκτες ότι αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Πρέπει να είμαστε πάντα το ίδιο. Έχουμε κάποιες απορίες στα κομμάτια του βίντεο. Κάτι άλλο που θέλουμε να πούμε. Ωραία. Και προχωρούμε στο πρόγραμμα που χρησιμοποιώ εγώ αυτή τη στιγμή. Το οποίο ονομάζεται Adobe Premiere. Το πρόγραμμα δεν είναι πάνω στον υπολογιστή, πρέπει να το βρείτε, να το κατεβάσετε. Δεν πληρώνουμε για τούτο, είναι δωρεάν. Ένα προσωπικά ή βρήκα το ένα φίλο μου που ασχολείται με τα κομπιούτερ. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τούτο για να το περάσω πάνω στο κομπιούτερ μου. Αλλά που τη στιγμή που το ήβρε ένα δωρεάν, σημαίνει ότι μπορεί να το βρει οποιοδήποτε και να το περάσει στο κομπιούτερ. Με το που το ανοίγουμε, βρίσκουμε την εφαρμογή. Έχουμε τα τελευταία project που δουλέψαμε ή new project που θέλουμε να μπούμε, να δούμε τώρα εμεί την επιλογή του new project. Πατούμε στο new project και βγάζει μας μια επιλογή να δώσουμε τίτλο του project μας. Παράδειγμα, θα δώσουμε τίτλο σεμινάριο. Πατούμε OK και μπαίνει σε ένα δεύτερο project που είναι η επικεφαλίδα, είναι πώς το λένε, είναι η μορφή του βίντεο που θέλουμε να αποθηκεύσουμε. Να της δώσουμε και εκείνη σε έναν τίτλο, παράδειγμα ξανά σεμινάριο. Και να ξαναπατήσουμε OK για να μπει στο πρόγραμμα που θέλουμε. Ωραία, τούτο είναι το πρόγραμμα που θέλουμε. Είναι ο τρόπος που να δουλέψουμε. Καταρχήν, πολλά σημαντικό να σας εξηγήσω ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οποιαδήποτε μορφή βίντεο έχετε, μπαίνει απευθείας μέσα και μπορεί να δουλευτεί. Δεν χρειάζεται όπως το πρόγραμμα του coach που να είναι AVI, αν δεν έχουμε AVI, να το μεταφέρουμε σε AVI για να το δουλέψουμε. Από εδώ, ό,τι βίντεο βάλουμε μέσα, μπορούμε να το δουλέψουμε. Βλέπετε με έναν κίτρινο πλαίσιο γύρω από το τετραγωνάκι. Σε όποιον κομμάτι του βίντεο θέλουμε να δουλέψουμε, πρέπει να το πατήσουμε μια φορά για να πάει το κίτρινο πλαίσιο. Δηλαδή, αν πάμε δίπλα και πατήσουμε, πάει το κίτρινο πλαίσιο εδώ. Αν πάμε κάτω και πατήσουμε, πάει το κίτρινο πλαίσιο κάτω. Εμείς προς το παρόν είμαστε στο πρώτο κομμάτι στο βίντεο. Δηλαδή, είναι η λίστα που θα μπουν τα παιχνίδια και τα πράγματα που θέλουμε να δουλέψουμε. Πατώντας δεξί κλικ, βγάζει μας κάποιες επιλογές. Μια από τις επιλογές είναι το import που θα πατήσουμε πάνω. Από εδώ μπαίνουμε πάνω στον υπολογιστή μας ουσιαστικά σε ό,τι θέλουμε να βρούμε μέσα από ένα παιχνίδι, να πάμε σε ένα τυχαίο παιχνίδι του Κεραυνού που έπαιξε φέτος και να πατήσουμε πάνω σε έναν οποιοδήποτε παιχνίδι. Κεραυνός από ελ που επέξαμε, παράδειγμα. Με το που πατήσουμε πάνω στο παιχνίδι, το παιχνίδι μας αποθηκεύεται, μπαίνει μέσα στη λίστα μας. Εδώ. Την ίδια διαδικασία μπορούμε να κάνουμε με οποιοδήποτε πράγμα, με οποιοδήποτε παιχνίδι. Παράδειγμα, μπορούμε να βάλουμε και ένα δεύτερο παιχνίδι μέσα, μπορούμε να βάλουμε και ένα τρίτο παιχνίδι μέσα για να τα δουλεύουμε ταυτόχρονα όλα μαζί. Ωραία. Από εδώ και πέρα. Τώρα το παιχνίδι θέλουμε να ξεκινήσουμε να ασχοληθούμε με το πρώτο παιχνίδι που βάλαμε. Κάνουμε διπλό κλικ πάνω του και αυτόματα μπαίνει στη δίπλα οθόνη. Εδώ είναι η οθόνη που θα δουλέψουμε το βίντεο μας και δίπλα έχει μια άλλη μαύρη οθόνη, την οποία ένα δεν χρησιμοποιήσουμε αργότερα. Να σας πω γιατί είναι η οθόνη δίπλα, είναι ότι βίντεο κόβουμε θα μπορούμε να τα βλέπουμε από εκεί. Τώρα το πρόγραμμα μας έχει ένα play όπως έχουν παντού, το οποίο πατώντας το ξεκινάει ο χρόνος του παιχνιδιού. Και με το ίδιο κουμπί πατάμε το stop. Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς να ξέρουμε είναι οι αγγείλες δίπλα. Είναι η αγγείλη που ξεκινά να κόβει το βίντεο, να δείτε μαύρισε λίγο το timeline του. Από εδώ, βάζοντας το βίντεο να συνεχίσει, πατώντας τη δεύτερη αγγείλη, είτε το σταματήσουμε είτε όχι, δεν έχει σημασία. Πατώντας τη δεύτερη αγγείλη, το παιχνίδι μας εκόπηκε εκεί που το θέλαμε. Και με αυτόν τον τρόπο, κατεβάζοντας το κάτω στο timeline μας που δουλεύουμε, βλέπουμε τη φάση που κόψαμε στο δίπλα γηπεδάκι. Με μια πολύ καλή ευκαιρία που μας έδειξε ότι το βίντεο που κόψαμε είδατε ότι φαίνεται σε διαφορετική μορφή. Τούτο σημαίνει ότι το βίντεο που περάσαμε μέσα στο πρόγραμμά μας, μια διαφορετική μορφή που είναι η αρχική που υποστηρίζει το πρόγραμμα, πάρα πολλά χρόνια να αλλάξει τούτο. Πάμε στο βίντεο που βλέπουμε, δεξί κλικ, βρίσκουμε την επιλογή New Sequences from Clip και αυτόματα το βιντεάκι μας γίνεται ακριβώς το ίδιο με τη μορφή που έχουμε δίπλα. Ωραία, άρα δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, έτσι κόβουμε το βίντεο που θέλουμε. Πώς μπορούμε να το αποθηκεύσουμε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε για να είμαστε γρήγοροι σε ένα παιχνίδι που θέλουμε να κάνουμε βίντεο. Παράδειγμα, έχουμε τώρα ένα παιχνίδι με τα ΠΟΕ. Ωραία, να κόψουμε κάποιες φάσεις των παιχτών του Κεραυνού που είναι οι δικοί μου παίχτες. Οκ, να τους ονομάσουμε. Και για να μπορούμε να κόβουμε, για να ξέρουμε τι βλέπει ο καθένας. Πάμε εδώ δίπλα, πατούμε ξανά για να κυτρινήσει γύρω ο χώρος και με το δεξί κλικ ξανά επιλέγουμε την επιλογή New Beam. Από εδώ κάνουμε ένα folder. Το folder τώρα ονομάζουμε το θέλουμε εμείς. Παράδειγμα, τώρα θα το ονομάσουμε Barker. Ενώ και μέχρι του Κεραυνού, Barker, ό,τι φάση του Barker βρίσκουμε μπορούμε να την βάζουμε εδώ μέσα. Ξανά δεξί κλικ, ονομάζουμε το folder μας Rose. Ό,τι φάση του Rose μπορούμε να βρούμε, την βάζουμε εδώ μέσα. Ξανά δεξί κλικ, ονομάζουμε το Parker. Park, sorry. Εκεί πλέον έπαιζε, δεν έχει κανένα στιγμή μετά, γι' αυτό μάλλον ξέρω. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο ονομάζουμε τι πράγματα θέλουμε να δούμε στο παιχνίδι. Εγώ θα σας εσείς να τι κάνω εγώ επί τη στιγμή που δεν με ενδιαφέρει δίπλα η οθόνη και το κάτω το timeline του τη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο μεγαλώνω λίγο την οθόνη μου για να έχω καλύτερη εικόνα για να βλέπουμε. Ωραία, και ξεκινά το παιχνίδι. Βλέπουμε το παιχνίδι. Λοιπόν, κάνουμε ένα folder του Apucar. Ωραία. Κάνουμε ένα folder του Apucar και τώρα πρέπει να πάμε πίσω εν το μειονέκτημα που είδαμε το πρόγραμμα που σας παρουσιάσε πριν ο Κούρνος Νίκος, γιατί ο Κούρνος Νίκος επανάνε το script και αμέσως ευκαλέσουν σου την εικόνα και να το παρουσιάσε στο start. Εμάς δεν έδωσαν τη δυνατότητα, είναι απλά πάμε πίσω. Είναι απλά πάμε πίσω στο βίντεο, να πατήσουμε την αγγύλη που είπαμε πριν. Να πατήσουμε την αγγύλη που είπαμε πριν ή το γράμμα 9 για να ανοίξει η αγγύλη. Από εκεί να ξεκινήσουμε το βίντεο που θέλουμε. Να δούμε τη φάση. Τώρα βλέπουμε το βίντεο. Με το που τελειώνουμε, με το που το πατούμε στο. Και αυτόματα κλείσαμε την αγγύλη μας. Το βίντεο που είναι αποθηκευμένο εδώ είναι η φάση του Apucar, την οποία κάνουμε με αριστερό κλικ και πιάνουμε την οθόνη μας, βλέπετε το χεράκι που έβγαλε, και πάμε και πετάσουμε μέσα στο βίντεο του Apucar. Μέσα στο folder του Apucar. Άρα τώρα μέσα στο folder του Apucar είναι η φάση που ήβραμε. Πολλά εύκολα μπορούμε να ονομάσουμε δαμέ low post και γιατί ήταν μια μάλα που έκανε στο low post. Εγώ εκείνο που κάνω γράφω έναν και εύστοχο και άστοχο για να ξέρω μετά που να έρθω τι ήταν η φάση που βρίσκαμε και συνεχίζουμε. Πάμε στο παιχνίδι μας, συνεχίζει το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ μπορούμε με τον μοκλό μας να πάρουμε μπροστά πίσω το παιχνίδι. Και το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, για μένα είναι πάρα πολύ χρήσιμο, μπορούμε να βάλουμε εμείς ακριβώς τον χρόνο που θέλουμε να πάει το βίντεο. Γιατί πολλές φορές ο προπονητής βλέπει ένα παιχνίδι και λέει μου, φίλε, στο 35-24 ήταν μια φάση που να τη δούμε στο βίντεο. Άρα εγώ πάω δαμέ, πατώ 35, είπα να τυχαινούμε τώρα, 35-24, πατώ το enter μου και πάλι με το βίντεο ακριβώς στο 35-24 στη φάση που μου είπε ο coach ότι θέλω να την κόψουμε για συγκεκριμένο λόγο. Άρα, επιάμε στη φάση που είπε ο coach, πατούμε την αγγύλη μας. Τώρα είναι οι βολές, οκ, μας πειράζει. Πατούμε την αγγύλη μας. Περιμένουμε το παίκτη να ζουτάρει. Παίρνω το λέω με το μοχλό μου για να με χάνουμε χρόνο. Κλείνουμε την αγγύλη και λέμε μια φάση που ζουτάρει πολλές. Ζουτάρει πολλές Apucar. Κλείνουμε την αγγύλη. Παίρνουμε τη μεδόξο μας και βάζουμε τη μέσα στο φάιλ του Apucar. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε και κόφουμε οτιδήποτε βλέπουμε και θέλουμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έτσι ερχόμαστε στο τέλος, όταν τελειώσουμε την παρουσίαση μας Και μπαίνουμε και λέμε, ανοίγουμε την παρένθεση του ή πατούμε διπλό κλικ πάνω στο του και βγάλει μας τα μένα. Εντάξει, τώρα έχουμε δύο πράγματα. Εγώ όταν κάνω τα βίντεο μπορεί να έχει 45 βίντεο στον κάθε παίκτη. Και από εδώ επιλέγουμε ποια πράγματα θέλουμε να βάλουμε συγκεκριμένα και ποια θέλουμε να κόψουμε σε βίντεο ή ποια πρέπει πράγματα να σκαρτάρουμε να τα βγάλουμε έξω. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται η επεξεργασία του βίντεο. Να κάνουμε κάποια βίντεο τυχαία έτσι απλά για να καταλάβετε. Παράδειγμα, ανοίγουμε την αγγίλη. Κάπου δαμε, κλείνουμε την αγγλική κάπου δαμε και θεωρούμε ότι τούτη μια φάση που έκαμε ο Ρος, βάζουμε τη μέσα στο βίντεο του Ρος, ανοίγουμε την αγγλική δαμε, κλείνουμε την αγγλική δαμε και βάζουμε την ξανά μέσα στο Ρος, παράδειγμα πιο κάτω, ανοίγουμε την αγγλική δαμε, κλείνουμε την κάπου δαμέ, βάζουμε τη μέσα στον μπάρκερ για να καταλάβετε και το ίδιο και δαμέ, από εδώ μέχρι εδώ βάζουμε κάτι πάλι μέσα στον μπάρκερ. Άρα τελειώνοντας το βίντεο, τώρα εμείς τελειώσαμε όλους τους παίκτες που θέλαμε να βγάλουμε την ανάλυση, τι κάνει ο καθένας, πώς το κάνει ο καθένας και ερχόμαστε να βγάλουμε μια άκρη για να κλείσουμε το βίντεο. Παίρνουμε τον τόν πίσω σαν που ήταν. Να σε ρωτήσω κάτι. Καλό. Σαν χωρίς το παιχνίδι. Ναι. Την απόψη και χωρίς το play. Ξονάζει για να απόψεις play. Ναι. Αλλά έχει και φάση μέχρι που δεν θα κάνεις. Δεν θα το κάνεις. Λοιπόν, τούν τη στιγμή εγώ μπορώ να το κάνω. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω το πρόγραμμα, δυσκολεύκουν πάρα πολλά γιατί είναι όλα θέμα εμπειρία και θέμα εικόνων. Και πάντα έμπαινα απλά να κάνω τους παίκτες, να με στήχιστο, να κάνω τα plays, να με στήχιστο, να κάνω την τακτική. Τούν τη στιγμή που είμαστε, εγώ όταν ειδικά αν έχω πολύ χρόνο και πρέπει να κάνω κάποια παιχνίδια γρήγορα, να με έχω γραμμένο όλους τους παίκτες, έχω γραμμένα όλα τα plays τους, one, thumb down, side, οτιδήποτε, έχω τα pick and roll γραμμένο, έχω γραμμένο οτιδήποτε έχει σχέση με το παιχνίδι και ό,τι βλέπω πετάσου τα μέσα. Δηλαδή εγώ κάθομαι να δω ένα παιχνίδι την στιγμή του Απόλλου Κεραυνός και εκείνη τη στιγμή βάλω μέσα τις φάσεις του τάδε παίκτη, τα pick and roll που παίξαν, την άμυνα που παίξαν, τα πολλές που παίξαν. Ναι. Να πατάσεις το άθρο playlight. Ναι. Δείχνει ένα αυτό και πατάσεις ένα πυλό να ανοίξει. Ναι. Αλλά στο τέλος έχει εσού το παίχτης, ας πούμε, που θέλει να πω. Το ίδιο κλιπ για πιο φάση. Το ίδιο πράγμα, να το δείξουμε τώρα. Εμείς τώρα τελειώσαμε το βίντεο, τελειώσαμε τα πράγματα που κόψαμε και θέλουμε να πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά για να τα δείξουμε, να τα παρουσιάσουμε στους παίχτες μας. Ξεκινούμε πρώτα με τον Barker, πατούμε πάνω στον Barker, θεωρούμε ότι έχει 10-15 φάσεις. Πρέπει να ονομάσουμε. Τι να ονομάσουμε, τι να δείξουμε, να γράψουμε πάνω στο βίντεο μας. Πάμε εδώ πάνω που γράφει title, πατούμε πάνω, new title ξαναπατούμε και πάμε στο πρώτο. Από εδώ δείχνουμε τίτλο, Barker. Βγάζει μας ένα μαύρο πλαίσιο, είναι ακριβώς το ίδιο με τις Word, όπως χρησιμοποιείται τη Word. Με το αριστερό μας κλικ κάνουμε το πλαίσιο ολόκληρο που θέλουμε να γράψουμε, να ψαχτάρει να γράψουμε καθένα και ξεκινάμε τώρα να γράφουμε Barker. Παράδειγμα, αλλάζουμε γραμματοσυρά. Γράφουμε ό,τι εμείς θέλουμε, νούμερο 24 παράδειγμα, που κάτω γράφουμε ύψος 1,95, κάπως έτσι θα έχει τροπός πλήφο. Κάπως με όλοι θέλουμε. Ναι, point guard, ξέρω εγώ, 30% two point shot, ό,τι εσείς θέλετε και ό,τι θέλει ο προπονητής σας να δείξετε. Εγώ βάζοντας το κέντρο στην να φαίνεται πιο όμορφα, κατεβάζοντας το λίγο κάτω, πατώντας το χ, αυτόματα μέσα στο φάκελο μας, να έχουμε το timer, η λίστα μας, πατώντας πάνω, πατώντας πάνω βρίσκουμε τον Barker και μπορούμε να τον επεξεργαστούμε ή εμείς βάζουμε το μέσα στο file που έχουμε Barker. Και από εδώ και πέρα τώρα ερχόμαστε να επεξεργαστούμε και να το τελειώσουμε σαν βίντεο. Ανοίγουμε την αγγίλη δαμέ και κατεβάζει μας όλα τα βίντεο του Barker. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε, πιάνουμε με δεξί κλικ, με αριστερό κλικ και πετάσουμε το πάνω στην οθόνη μας τούτο που γράψαμε πριν για τον Barker. Εδώ μας δίνει τη δυνατότητα να το δείχνει, να το παίζει για 6 δευτερόλεπτα. Ωραία. Εγώ συνήθως δείχνω το 3 δευτερόλεπτα πριν από την κάθε φάση. Άρα παίρνω τον μοχλό μου στα 3 δευτερόλεπτα και κλείνω την αγγίλη μου. Είδατε που διαφορετικό το χρόνο με πιο κάτω. Άρα εδώ το κλιπ μου τώρα είναι για 3 δευτερόλεπτα. Τώρα ξεκινάω όλο το zoom in, το πώς να κλείσουμε ένα βίντεο. Τούτο είναι το timeline μας. Ό,τι βάλουμε δαμέ γίνεται σε βίντεο. Εμείς παίρνουμε τον Barker από πάνω, με αριστερό κλικ πάλι, κατεβάζουμε τον κάτω και μπήκε δαμέ, δείχνει μας δίπλα τι έχουμε στο βίντεο. Πάμε βρίσκουμε το πρώτο βίντεο που κόψαμε τον Barker, πάλι με αριστερό κλικ, βάζουμε το δίπλα. Παραμένουν το επόμενο βίντεο, βάζουμε το δίπλα. Και τώρα δημιουργήσαμε στην άλλη την οθόνη που σας έλεγα πριν. Άμα πατήσουμε play, βλέπουμε ακριβώς 3 δευτερόλεπτα να παίζει η εικόνα του Μπάρκερ και μετά να ξεκινούν τα βίντεο που δείξαμε. Τώρα εντάξει, τυχαίοι παίκτες, ανάσχετοι παίκτες, που δείξαμε ότι είχαμε κόψει μέχρι εκείνη την ώρα. Κάπως έτσι δημιουργούμε το timeline του Μπάρκερ. Και τώρα εξαρτάται τι θέλουμε να κάνουμε. Είτε θέλουμε να ενώσουμε δεύτερον παίκτη δίπλα, είτε θέλουμε να πάρουμε αυτούς με το βίντεο όπως είναι. Παράδειγμα, θέλουμε να ενώσουμε τις φάσεις του Αμπουκάρι δίπλα. Ξαναπάμε εδώ, πάμε στο title, new title που το δείξαμε πριν, για να γράψουμε Αμπουκάρι. Πατούμε το OK μας και ερχόμαστε τώρα να δούμε και γράφουμε. Και ερχόμαστε τώρα εδώ και γράφουμε Αμπουκάρι, ο δεύτερος παίκτης. Δεν χρειάζεται να γράψω περισσότερες πληροφορίες, να καταλάβετε πώς γίνεται τούτο. Κλείνουμε το και πάμε τώρα. Συνεχίζουμε. Πιάνουμε τον Αμπουκάρι, βάζουμε τον πάνω μας εδώ. 3 δευτερόλεπτα κλείνουμε την αγκύλη μας. Κατεβάζουμε τον δίπλα από τον Μπάρκερ. Άρα μετά τον Μπάρκερ ξεκινά αυτόματα ο Αμπουκάρι. Το λόγο του Αμπουκάρι, η επόμενη φάση που δείξαμε. Άρα τώρα με δίπλα, άμα πατήσω το play, βλέπουμε Μπάρκερ. Ξεκινούν οι φάσεις του Μπάρκερ. Τελειώνει η φάση του Μπάρκερ. Α, βάλαμε το αυτοί χωρίς τον Μπάρκερ. Εντάξει. Ξεκινούν οι φάσεις του Μπάρκερ, ότι βάλαμε τα κάτω. Πάμε στον Αμπουκάρ, δείχνουμε τις φάσεις του Αμπουκάρ. Για να μην σας κουράζω περισσότερο, μπήκαμε στη διαδικασία να δείξαμε ό,τι θέλαμε να δείξουμε. Βάλαμε τα κάτω, βάλαμε όλους τους παίκτες, προσθέσαμε και το Πάρξ, προσθέσαμε και το Ρος, κάποιες φάσεις του Ρος, πάλι drag and drop, παίρνουμε τις κάτω. Με έναν άλλο τρόπο μπορούμε να, τους πάρουμε όλα μαζί. Θα τα πάρουμε όλα μαζί για να μην ταλαιπωρούμαστε έναν ή δύο-δύο. Και δημιουργήσαμε μια σειρά από ένα βίντεο που θέλουμε να δείξουμε. Τώρα πρέπει να το βγούμε να το κάνουμε βίντεο. Πάμε στο file μας. Export Media και από εδώ πατώντας βγάζει μας έναν πίνακα, ενώ πίνακας του βίντεο μας. Εδώ είναι το βίντεο μας που εκόψαμε. Σιγουρευόμαστε ότι είναι τούτο που θέλουμε να δείξουμε στους παίκτες μας με τον τρόπο που το δείχνει και πρέπει να του δώσουμε έναν όνομα. Εμείς θα το ονομάσουμε, ξέρω εγώ, σεμινάριο. Θα πατήσουμε αποθήκευση και πατώντας export αυτόματα το βίντεο μας αρχίζει και γίνεται να μας πάρει σχεδόν 30 δευτερόλεπτα, 40 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει ολόκληρο το βίντεο. Μόλις τελειώσει το βίντεο, πάμε στο file που το αποθηκεύσαμε, βρίσκουμε το και δείχνουμε το στους παίκτες μας. Με τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε και φωτογραφίες να βάλουμε μέσα, μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε άλλο θέλουμε και οτιδήποτε βίντεο σε οποιαδήποτε μορφή θέλουμε εμείς. Κάτι με ρώτησες Σάβα πριν, έξω να σε καλύψα. Ωραία. Πέμε, ξανά. Μες στη φάση που θέλεις να κόψεις. Κόψεις και θέλεις να κόψεις play, αλλά έχεις και φάση που θέλεις να κόψεις. Μπορείς να βάλεις οποιαδήποτε φάση. Βάλεις τη μες στο folder, μπορεί να την κατεβάσεις 100 φορές, 100 φορές χρειαστείς και μπορείς να την κατεβάσεις κάτω για να την δείξεις. Ό,τι θέλεις. Μπορείς να την βάλεις κάτω να την δείξεις σαν pick and roll, μπορεί να την βάλεις κάτω να την δείξεις σαν φάση του παίκτη, μπορεί να την βάλεις κάτω να την δείξεις σαν plays. Έφευκη που δάμε που στην Winter της κάτω. Μπορεί να κόψεις 20 δευτερόλεπτα, μπορεί να κάνεις 5, μπορεί να κάνεις 10, μπορεί να κάνεις 15, μπορεί να κάνεις όσα δευτερόλεπτα θέλεις να ξανακατεβάσεις κάτω. Δεν χρειάζεται. Ναι. Μια φάση μπορεί να την βάλεις σε 5 folder. Σε 5 φώτα, μια φάση μπορεί να τη βάλει. Σε 100, όσα θέλει. Όσα θέλει. Και μπορεί να τη βάλει. Παράδειγμα. Παράδειγμα, α πούμε τώρα, αυτή τη φάση, από αυτό το παιχνίδι τυχαίο πάλι, μπορεί να τη βάλουμε στο folder του Ross, μπορεί να τη βάλουμε στο folder του Parker, μπορεί να τη βάλουμε στο folder του Parks, όπου θέλουμε και μπορεί να τη βάλουμε και 3 φορές στο ίδιο folder. Μπορεί να την βάλουμε και 2 και 3 και 4 φορές τώρα στο folder του Parker. Βάλαμε όλες την ίδια φάση 3 φορές. Και να την ονομάσουμε διαφορετικά. Μπορεί μια φορά να είναι post, μπορεί η άλλη φάση να θέλουμε να δείξουμε ότι δεν έκανε καλό screen, ξέρω bad screen. Και την άλλη μπορεί να θέλουμε να δείξουμε ότι οτιδήποτε, την άμυνα. μπορεί να την βάλει σε όποια φάση θέλει και όποτε θέλει. Και σε slow motion μπορεί να γίνει το βίντεο, μπορεί να το δείξει σε slow motion σε γρήγορη κίνηση, μπορεί να σταματήσει και να το βάλει σαν φωτογραφία, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Το άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ό,τι μορφή βίντεο βάλει μέσα, παράδειγμα τώρα θέλω εγώ να βάλω μέσα ένα βίντεο, να βρούμε ένα βίντεο από το YouTube παράδειγμα. Κάπου έχω κάποιο κομμάτι εγώ ξαφνικά. Ναι, τα πλέον τη Bumper τα κατέβασα από το YouTube για την προσωπική χρήση, κάτι ήθελα. Τα βάζουμε στο πρόγραμμα, εντάξει, περιμένουμε γιατί πρέπει να τα βάζουμε στο πρόγραμμα. Πρέπει να περιμένουμε να φορτώσει το πρόγραμμα σχεδόν 1-1,5 λεπτό, εξαρτάται πόσο μεγάλο είναι το βίντεο. Δώστε μας λίγο χρόνο για να φορτωθεί. Λοιπόν, βάλαμε το βίντεο της Bumper μέσα, το οποίο κατέβασα από το YouTube που σήμερα είναι διαφορετική μορφή σε σχέση με τούτο που είναι τα υπόλοιπα μας βίντεο. Βάζοντας το εδώ, αν δούμε ότι... Να τα φύγω τώρα μαζί. Λοιπόν, αν δούμε ότι πήραμε μια φάση από εδώ, ανοίγουμε την αγκύλη μας μέχρι εδώ, την ώρα που την κατεβάσαμε κάτω, σίγουρα το βίντεο αυτό βγαίνει σε πολύ διαφορετική μορφή στο βίντεο μας. Ωραία, έτσι μπορούμε να το δείξουμε στους παίκτες. Επειδή είναι διαφορετική μορφή, παίρνει όλες τις μορφές βίντεο το πρόγραμμα μας. Κάνουμε τα πρόγραμμα που σας δείξα στην αρχή. Δεξί κλικ πάνω στη φάση, πάνω στο βίντεο, new sequences και μας βγάζει αυτόματα το βίντεο μας. Μας βγάζει αυτόματα το βίντεο σε μεγάλη μορφή, άρα τώρα ό,τι κόψαμε μπορεί να το δούμε σε μεγάλη μορφή, σε κανονική μορφή. Καταλάβατε, άρα μπορεί να μπει μέσα οτιδήποτε πρόγραμμα, βίντεο θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Και μια άλλη πάρα πολύ καλή εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο βίντεο και παιχνίδια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και παλιότερα folder. Δηλαδή, εγώ τώρα δουλεύω πάνω στην ΑΕΚ και θέλω να βρω κάποιες φάσεις που έκοψα τη ΑΕΚ που το δεύτερο γύρο, που το τρίτο γύρο, το project που δούλευα πριν καιρό για την ΑΕΚ. Κάνοντας δεξί κλικ, πάμε στο import. Από εδώ πάμε να βρούμε, εγώ τα έχω αποθηκευμένα στα έγγραφα μου, και είναι Adobe Premiere, Adobe Pro. Είναι εδώ όλα τα πράγματα που δούλευα. Άμα δείτε τις ονομασίες, AEC After, AEC After, AEC Place, Apollon, Apoel, Κεραυνός. Πάμε να δούμε το AEC After, AEC After 3. Πατούμε OK και τώρα έχω να δουλέψω μέσα στο πρόγραμμα μου. Μέσα στο project μου που έχω να δουλέψω εδώ, είδατε που μπήκε το AEC After. Άμα το ανοίξω, έχει μέσα ό,τι είχα εκείνη τη μέρα δούλευα για την AEC. Offense, τούτα όλα κόψαμε μετά το παιχνίδι για την AEC. Τα δικά μας transition, τούτα όλα εγκομμένα βίντεο και τα δικά μας after design ή defense. Και από εδώ μπορώ να μπω, να βρω οτιδήποτε πράγμα να προσθέσω σε δικά μου κομμάτια που δουλεύω τώρα. Με λίγα λόγια εν τούτο, τελειώσαμε από εδώ, πάμε να δούμε εκεί που το αποθηκεύσαμε, σεμινάριο, το βίντεο που φτιάξαμε πριν, το δαμέ, μπάρκετ νούμερο 24, οι φάσεις που θέλουμε, οτιδήποτε, είναι το βίντεο που φτιάξαμε πριν μέσα στο πρόγραμμα μας. Κάτι που ξέχασα να σας πω, είναι ότι μπορούμε να βλέπουμε τις φάσεις που κόψαμε. Μπορούμε να ονομάσουμε τις φάσεις που κόψαμε όπως έκαναμε πριν. Παράδειγμα με τον Parker, βάζοντας τον Parker δαμέ. Μπορούμε να ονομάσουμε τον Parker, να τον βάλουμε στην αρχή να παίζει πριν τα βίντεο του, αλλά μπορούμε αν θέλουμε να γράψουμε και κάτι κατά τη διάρκεια του βίντεο του που έκαμε πριν παρατηρήσει ο coach. Παράδειγμα, ας πούμε τώρα μπορούμε να βάλουμε τα γράμματα για τον Parker, αντί να το βάλουμε δίπλα, βλέπετε εδώ που γράφει βίντεο μικρό, 2 και 3. Μπορούμε να γράψουμε αυτά που γράψαμε για τον Parker πάνω από τα βίντεο μας. Άρα την ώρα μου να ξεκινήσει το βίντεο να δείχνει, ναι μεν να δείξει εδώ και μετά μόλις εκεί που τοποθετήσαμε την εικόνα μας, βγαίνει ακριβώς και η ίδια εικόνα πάνω από το βίντεο όσα δευτερόλεπτα θέλουμε εμείς να βάλουμε και να δείξουμε. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, δεν ξέρω αν καταλάβατε περί τίνος πρόκειται ή αν το είδατε, βρήκατε ενδιαφέρον. Για μένα προσωπικά είναι κάτι πάρα πολύ εύκριστο. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω άλλο πρόγραμμα. Εδώ μου λέει ο coach ότι ο καθένας εκείνο που δουλεύει, εκείνο που ξέρει καλά, εκείνο που το βοηθά στο να είναι πιο γρήγορος, γιατί ουσιαστικά τούτο έχει σημασία για έναν προπονητή που κάνει βίντεο, το να είναι γρήγορος. Και εντάξει, προσωπικά εγώ 20 χρόνια το ζήσω, 3 χρόνια που εξομελώνω, αλλά πριν 3 χρόνια ο Νίκος ξέρει το ίδιο, γιατί έπαιζαν τότε την Ευρώπη, κάναμε ακριβώς μια διαδικασία Τετάρτη Σάββατο. Και πραγματικά ήταν εξουθενωτικό. Και φτάναμε, με τον Νίκο να το επιβιβάσω, νομίζω κάναμε και 2 στάδια. Φτάναμε σε αεροδρόμιο, γιατί για να αφήσουμε την Κύπρο να πάει να παίξει στην Ευρώπη πάντα έχει connection. Και όλοι ψάχναν καφετέρια και ούτε ψάχναν ρίζα, να φορτίζουμε τον υπολογιστή μας, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε το βίντεο, να φτάσουμε Τετάρτη Κύπρο και Τετάρτη πρέπει να δείξουμε τους παίκτες μια ομάδα που να παίξουμε. Είναι εύκολο. Το θέμα είναι να είμαστε γρήγοροι. Δηλαδή, ο καθένας χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα, όχι το πιο εξειδικευμένο και το πιο καλό, κάτι που τον κάνει γρήγορο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, γιατί μην ξεχνάτε να μην φεύγουμε και από το σκοπό μας. Είμαστε προπονητές. Δεν είμαστε σκάουτες σε μια ομάδα. Τουλάχιστον στην Κύπρο. Εγώ στον Κεραυνό, ο Νίκος που ήταν στα πόλη, είμαστε προπονητές. Δηλαδή, ναι, μεν να το κάνουμε τούτο, αλλά με τρία φρεσκά πράγματα στο γήπεδο, να κάνουμε προπονήσεις, να πιάνουμε κομμάτια προπονήσεις, να δείξουμε παρατηρήσεις, να κάνουμε παρατηρήσεις και να είμαστε ενεργοί στην ομάδα. Τρέμαστε να έρθει το πρόγραμμα, όσο πιο γρήγορα να τελειώσουμε, τόσο πιο καλά για μας, να ξεχωριστούμε και να μπούμε στο γήπεδο να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, δεν ξέρω αν έχετε οποιαδήποτε απορία. Για το πρόγραμμα, το email μου μπορεί να το πιάσετε, να το αφήσω στο σύνδεσμο ή ακόμα και το τηλέφωνο μου. Αν κάποιος δεν διαθεστεί, του άρεσε, θέλει να το κατεβάσει, να το ξαναδείξω πιο εξειδικευμένα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και πρέπει να κάποιος μου το δείξει για να το μάθω. Οτιδήποτε απορία αν έχετε, είμαι στη διάθεση σας, ακόμα και τώρα ή ακόμα και μετά που να φύγουμε. Ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ.